Συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου Καβάλας πραγματοποίησαν την Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου, οι επαγγελματίες της συνοικίας της Παναγίας, όπου συζητήθηκε το χρόνιο πρόβλημα της στάθμευσης της περιοχής και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Παναγίας στο Κάστρο, κ. Φώτη Λαζαρίδη, πλέον στην συνοικία της Παναγίας θα μπορούν να σταθμεύουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και όχι οι επισκέπτες. Και για να τηρείται η απόφαση αυτή, θα υπάρχει συχνός έλεγχος από τη Δημοτική Αστυνομία. Ήταν μια συγκέντρωση η οποία αφορούσε τους επαγγελματίες, ήταν εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων, ο Δήμαρχος, όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι, εμείς σαν σύλλογος, κάτοικοι οι οποίοι πολλούς τους ενδιαφέρει και είναι από κοντά, συζητήσαμε το κυκλοφοριακό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυτό, εγώ από ό,τι θυμάμαι είμαι εδώ σε σύλλογο 20 χρόνια. 20 χρόνια ασχολούμαστε με το κυκλοφοριακό και τώρα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα και με το πολύ τουρισμό που έχουμε. Ο κόσμος δεν ξέρει, ανεβαίνουμε τα αυτοκίνητα επάνω και το πρόβλημα έχει μεγαλώσει. Εχθές συζητήσαμε αυτό το θέμα, έχει γίνει ένα προσχέδιο ύστερα από συναντήσεις και εδώ μέσα στο χώρο της παλιάς μουσικής με τους κατοίκους, με προτάσεις, προσπαθούμε να το μαζέψουμε λίγο, να δούμε ακριβώς τι θέλουμε και τι μπορούμε να εφαρμόσουμε. Σε πρώτη φάση, έτσι, γιατί αυτό για να γίνει ένα τέλειο πρόγραμμα, εγώ νομίζω θα χρειαστεί και μετά παρεμβάσεις. Τώρα το πρόβλημα. Είναι η παρέμβαση και η λύση που σας έδωσε ο Δήμος Καβάλας, λοιπόν, διότι σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Μουμτσάκη, του Αντιδήμαρχου, υπάρχει κάτι νέο που έρχεται τους χώρους στάθμευσης. Λοιπόν. Καταρχήν, αυτό που βγαίνει από όλους και αυτό που ζητήσαμε και συζητήσαμε κιόλας είναι ότι θα μπορούν να μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα, αλλά δεν θα παρκάρουν. Δηλαδή, μπορεί να έρθει ένας επισκέπτης, σε ενοικιαζόμενο θα πάει. Θα μπορεί να αφήσει τα πράγματά του, τους υπόλοιπους της οικογένειας ενδεχομένως και να φύγει. Αφού δεν υπάρχει χώρος του νοικοκύρη, αυτός που νοικιάζει το κτίσμα, να του δώσει το δικό του πάρκινγκ, ένα εσωτερικό πάρκινγκ, το οποίο να μην ενοχλεί, θα φύγει, θα πάει να παρκάρει τα αυτοκίνητα, όπως κάνουμε και εμείς όταν πηγαίνουμε σε ξένα μέρη. Άρα μπαίνουν μέσα όλοι, αλλά δεν παρκέρνουν οι μη, εκτός από τους κατοίκους της συνοικίας της Παναγίας. Υπήρχε συνένεση από τους επαγγελματίες, συμφώνησαν ώστε να βρεθεί μια κίνηση. Υπάρχει και καταλήξαμε και είπαμε ότι για να ικανοποιηθούν και οι επαγγελματίες πρέπει κάτι να γίνει. Φερρυππίν, έχουμε το πρόβλημα αυτό με τα πεζοδρόμια. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει κάποια ρύθμιση όσον αφορά τη στάθμιση των αυτοκινήτων, ούτως ώστε πρώτα-πρώτα να ικανοποιήσουμε τους πεζούς, οι οποίοι δεν μπορεί τώρα μια μητέρα με καροτσάκι να πηγαίνει μέσα στο δρόμο και να μην μπορεί να περπατήσει στο πεζοδρόμιο, είτε γιατί είναι αυτό στενό, είτε γιατί πάνω υπάρχουν μηχανές ή τα αυτοκίνητα εμποδίζουν αυτή την. Άρα, πρώτα ο πεζός, μετά τα μαγαζιά. Πρέπει να κάνουμε κάτι ούτως ώστε καταρχήν είναι επαγγελματίες, φέρνουν ο κόσμο επάνω, ο κόσμος το ευχαριστιέται γιατί υπάρχει αυτή η γραφικότητα, αλλά τα μαγαζιά με το στυλ που υπάρχει τώρα, νομίζω πιέζονται και αναγκάζονται και αυτοί πολλές φορές να κατεβάζουν τραπεζάκια στο πεζοδρόμιο. Και είπαμε, ας πούμε, ότι όλοι θα κάνουμε ένα βήμα πίσω, άλλος θα θυχθεί περισσότερο, άλλος λιγότερο και να δοθεί μια λύση ούτως ώστε αυτοκίνητα τα οποία είναι ξένα να μπαίνουν. Αυτή είναι η γενική